Στο σχήμα αυτό είναι προϋπόθεση που τίθεται. Προϋπόθεση που απορρέει από την δίκαιη και αναλογική κατανομή της ευθύνης για την αντιμετώπιση της εθνικής κρίσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Η εκλογική άνοδος ενός κόμματος, είπα στον κύριο Τσίπρα, συνεπάγεται και αυξημένη ευθύνη. Αυξημένη ευθύνη για την μετατροπή των λόγων σε έργα. Αλαζονίες και μικροκομματικοί υπολογισμοί με το βλέμμα στραμμένο στις επόμενες εκλογές δεν αρμόζουν στην κρισιμότητα των στιγμών. Άλλωστε, αν επαναληφθούν οι εκλογές, τι θα αλλάξει από την άποψη αυτή? Τίποτα. Η ώρα της αλήθειας έφτασε για όλους. Θα ενημερώσω αύριο το μεσημέρι τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ελπίζω στη φάση των διαβουλεύσεων υπό την Προεδρία του κυρίου Παπούλια όλοι να σκεφτούν πιο όρημα και πιο υπεύθυνα. Ευχαριστώ. Έχουμε έτσι μπροστά μας τώρα μια κοινή γραμμή τριών κομμάτων που ζητά κυβέρνηση εφαρμογής του μνημονίου με αριστερό άλοθη. Θέλω να επισημάνω ότι την άρνηση σε αυτή την πρόταση, σε αυτό το σχέδιο, δεν τη δίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την έχει δώσει από το βράδυ της Κυριακής ο ελληνικός λαός με την ετοιμιγωρία του.